κάτσα που πάμενε, θα φτάξομενε στο χωριό σε ένα μήνα. Και βάλε, αγάπη μου, διακονιάρι. Και βάλε το πρέμα, διακονιάρι. Ήντα κάνει ο Τράγος, παιδερά Παρθενόπη. Ο Τράγος καλά, νεκα πρέμου, διακονιάρι. Μα δε σαλεύει ο πατέρμος και θα μου σπάσει τα νεύρα μου. Πλάκα έχει η μάνα σας με τον Τράγο. Υπομονή, μωρέ κοπελιές, υπομονή. Να, σε λιγάκι φτάνομενε στο Ρουμελί. Να δούμενε και θα πουλήσαμενε τέλει πράγμα. Μεγάλη γλωσσουζά μας η κυνηγά, όπου και να πάμενε. Ήντα δε θωρείτε, μωρέ. Ήντα γίνει και προχθές με τον Βοσκό. Επουσούνησενε ο Βοσκός απάνω στα όρη 5-6 κουβέρτες. Δεν είχενε λεφτά να τσιπλερώσει. Και αντί για λεφτά, μας έδωκενε τον Τράγο. Και βρωμή κιόλας ο δικοθάνατο. Του ούτινε την πράγμα που βγάνει, τη λένε Βαρβατήλα. Λέω δα πως θα βρούμενε ποθές να τον επουλήσομενε κι εμείς. Να τον επουλήσομενε βέβαια, αγάπη μου, διακονιάρη. Γιατί μόνο να τρώει θέλει και μας εξοδεύγει. Και μας εξοδεύγει για πρέμου διακονιάρη. Και μας καθυστερεί και τα δρομολόγια μας. Βοήθεια! Βοήθεια! Να μου φύγει τέλο Τράγο! Πεθερά Παρθενόπη, ήντα γίνεται! Μαμά Παρθενόπη, καλά είσαι! Μαμά Παρθενόπη, καλά είσαι! Μαμά, θα μας... Να το σου αδικοβόλατε! Όπου και καταφκάτασέ με! Διακονιάρη, στάσου! Ήντα το μόνο το έχω στη μαμά Παρθενόπη! Στάσου, διακονιάρη, η μαμά η Παρθενόπη κινδυνεύει! Του μπέκα, μπουνταλούδες! Πατώ φρένο, άντε κατεβείτε! Ήντα γίνει και είναι πεθερά Παρθενόπη. Ο Τράγος για πρέμου για κονιάρι. Ήτανε μια κατσίκα που του κούλησε τη λοράτσι και αφηλίασε, ναι. Πεθερά Παρθενόπη, ήντάπες. Ήντάπα για πρέμου για κονιάρι. Ήντάπεν η μαμά Παρθενόπη για κονιάρι. Ήντάπεν η μαμά η Παρθενόπη για κονιάρι. Του μπέκα μπουνταλούδες. Εσώθηκενε το σπίτι από την εφορία. Ο Τράγος θα το σώσει. Πώς. Είπες, πεθερά Παρθενόπη, πως μια γκατσίκα εκούνησενε την οράτζη στον Τράγο. Ναι, γαμπρέ μου, διακονιάρη, και του κλείσανε και τα μάτιτζι. Το λοιπό, κατόπι ορίμου σκέψεως, εσκέφτηκα να διαφημίσομενε στο χωριό που πάμενε, πως έρνομενε μαζί μας και ένα καλό γαμπρό. Θεέ μου, ήντα έξυπνο γαμπρό που έχω κάνει, ήντα μυαλό πουι, να ζωτζω, να. Και από σένα, οι κατσίκες είναι στον Τζερόντονη και θα φαίνε ούλες. Ήντα θα φαίνε μαμά Παρθενόπη, ήντα θα φαίνε μαμά Παρθενόπη. Ήντα θα φαίνε, ερωτήξετε τον Τράγο να σας επί. Ο πραγματευτή. Ψωνίσετε από την πτωχομάνα, ελάτε να δείτε, ελάτε να αγοράσετε. Διαθέτουμε εσόρουχα ποικίλης μορφής, αντρικά, γυναικεία, παιδικά, λεκάνες, πλαστικές, πανάκια, γιογιό για τα μωρά σας, να κάθονται να κάνουν την ανάγκη τους και να χαίρονται. Έχουμε μαζί μας και ένα Τράγο, βαρβάτο Τράγο, όμορφο στο μάτι και μεγάλο στο κρεβάτι. Ελάτε να αγοράσετε. Όλα μας τα προϊόντα είναι από την ΕΟΚ. Ελάτε, ούλα με δόσεις. Ούλα με δόσεις. Και τον έρωτα του Τράγου αφέντη τον εκάναμε με δόσεις. Δεν θέλουμε να ζοριστείτε οικονομικά.
Ολυμπιακός. Ήντα λέει μωρέ η πεθερά η Παρθενόπη. Γερή διαφήμιση κάνει του τράγου, ε. Από τέτοια η μαμά Παρθενόπη σκίζει. Με τούτανα και με τούτανα έσκησαν και τον πατέρα μας. Ε, την πονηρή Αλεπού. Συντέκνη σε συντέκνη. Ελάτε να προσυνήσετε. Για σας, για τα κουμπίνια σας, για την κατσίκια σας. Έρχομαι με μαζί μας ένα ερωτιάρι, ένα βαρβάτο τράγο. Έρωτας με δόσεις, προκαταβολή 0%. Μα ήντα λένε μωρέ κοπέλι μου νοικογιό. Κι είναι οι βρωμοπραματευτάδες. Για δεν ακούω καλά. Έρωτας με δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Ναι, γιαγιά Μερόπη. Κι ήταν ο έρωτας, κουζίνα ή ψυγείο, να τον επουλούνε με δόσεις. Ήντάλλο θα μας φέρουνε από την ΕΟΚΑ. Κινητά πορνεία πάνε να μας εκαταντήσουνε. Ένα τράγο έχουνε μαζί τον Αγγελιά Μερόπη για την καθήκη του κόσμου. Ένα τράγο. Α, γι' αυτό λένε για έρωτες. Έτσα πες μου το μωρέ νοικογιό τόση ώρα και δε γατές πόσο καιρό γυρεύω ένα τράγο να ικανοποιήσει την κατσίκα μας τη Μάγδα. Να εδώ που ήβρε. Λίβρα λέει άντε, άντε να την πάρουμε με την κατσίκα να την πάμε δε άντε. Κατέχα πρώτο άντε μπράβο. Σύντεκνε, ευχαρίστησα τον τράγο μας την κατσίκα σου. Ευχαριστούμε και εμείς που πλήρωσε τη μετρητή σου. Ευαίσθηκε που την χαρά της μάνας Παρθενόπη. Και πετούμενη και εμείς μάνας Παρθενόπη που το παραδάκι πέφτει για μια. Γεια σας Σύντεκνε, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν κουριτσάτσα μου, πάμε λεβέ να δούμε και μια άλλη κατσίκα. Πάμε, πάμε, μαμά Παρθενόπη, να πάμε. Κουριτσάτσα μου, και όπως σας είπα, όταν θα κάνει ο τράγος την κατσά του μιας κατσίκας, εσείς να χώνετε τα μάτια σας, ναι. Τα χώνουμε, ναι, παιδί μαμά Παρθενόπη, τα χώνουμε. Να τα χώνετε, παιδί, επόδι, ρε, ακούστο, να, να, να. Έλα να πάμε να βρούμε και μια κατσίκα, ήλα. Μην ακάβεις, ήρθε, παιδί, ήρθε μια κατσίκα, να σας ικανοποιήσω τα άκουμα, τι. Ε, άντε, σηκώσαμε να το πείτε, σήκω, σήκω να πάμε να ικανοποιήσω, σήκω, ξέρω να ζήσετε το Ελάτε να πουσουνίσετε από την πτωχή. Έλα Σύντεκνε να πουσουνίσεις. Μην τρως μόνο. Ήταν κι άλλος κατάβανες μες στο στομάχι σου. Ξόδεψε τα λεφτά σου να πουσουνίσεις. Έλα Σύντεκνησα από την πτωχομάνα. Έλα Σύντεκνησα μου να πουσουνίσεις. Έχουμε ωραία εσόρουχα ποικίλης μορφής. Ελάτε να πουσουνίσετε. Έλα Σύντεκνη τα κάνει. Έλα να ξοδέψεις τα λεφτά σου. Έλα. Ναι, μην τα φυλάς. Θα ψοφήσεις. Δεν τα παίρνεις μαζί σου. Όλα γίνονται ανάρπαστα. Ήταν ανάρπαστα να. Το κακό μας τον καιρό κάνουμε, ναι. Με τις υγείες σου, κατσικούλα μου, καλό να σου κάνεις. Άντε, τζοτζο, να, να, άντε. Άντε να φύγουμε, να πάει κουτού, πως έστεινε και τούτη λέει, κουτού, πως έστεινε. Έλα, ουρή, έλα. Άγιοι μου πάντες, άγιοι μου πάντες. Μεγάλη σας ζυγάρι, κούτσα μου στο κουρτί. Που μου στείλετε τι πάει το τράγου και μας στέλνει τόσους παράδες. Ναι, μαμά Παρθενόπη, και μας στέλνει τόσους σας παράδες. Παράδες με ωραία, μαμά Παρθενόπη. Κοριτσάτσα μου, μόνο τσά θα γλιτώσαμε το σπίτι μας από την εφορία. Μόνο τσά θα μας δώσαμε τα λεφτά του χρέους. Παιδερά Παρθενόπη, ήντα γίνεται. Πόσα εμαζόξετε. Γαμπρέ μου και κονιάρι, πόσα εμαζόξαμε μια εξινταρή χιλιάδες. Να είναι καλά ο τράγος μας αγάπη μου διακονιάρι. Να είναι καλά και ο Θεός θα του δίνει δύναμη γαμπρέ μου διακονιάρι. Τούτη να είναι κοπέλη μου οι πραγματευτάδες με τον τράγο. Ναι, για αυτήν. Ήντα κάνετε καλή μου πραγματευτάδες. Έφερα την κατσίκα μου τη Μάγδα στον τράγο. Καλά το έκαμες γιαγιούλα. Θα στην ικανοποιήσομενε όσο μπορούμε. Κοίτα ρε γαμπρέ μου διακονιάρι. Εμείς θα την ικανοποιήσομενε. Διακονιάρι που τάλιασες. Απιστία πας να μου κάνεις. Εσύ θα ικανοποιήσεις την κατσίκα. Ο διακονιάρις την κατσίκα πλάκα χάρη. Του μπέκα μπουνταλούδες. Θα την ικανοποιήσω με, είναι τρόπος του λέγει. Να μην λέγει καθόλου διακονιάρι, για θα σου βγάλω τα μάτια. Του μπέκα αγάπη, γιαγιούλα, σίμωσε την κατσίκα στο γαμπρό. Να τη σημώσω κοπέλη μου. Κοριτσάτσα μου, χούστε τα μάτια σας, το θείαμα είναι ακατάλληλο. Βαρβουνίστε τα μάτια σου και τα δικά σου θα
Ανίτα. Έλα, κοπελιά μου, έλα. Έλα να γνωρίσεις το νεαρό, έλα. Γαμπρέ μου, Διακονιάρη, κοριτσάτσα μου, συγκινητική η στιγμή, η στιγμή της αναπαραγωγής. Του μπέκα, πεθερά, μη λες πολλά λόγια. Τράγε, κάμε άλλη μια φορά το καθήκον σου. Βοήθεια! Άφησε ρε την έγα και έβαλε εμένα από κάτω! Βοήθεια! Εμένα έβαλε από κάτω, Στράβος! Παναγία μου, βαρβάτε Στράβος! Ακόμη και τσιγάδες βάλει κάτω! Βοήθεια! Άφησε ρε την έγα και έβαλε εμένα από κάτω! Βοήθεια και θα μου κάνει την κακιά δουλειά! Βοήθεια και θα με καστράψει! Αγάπη μου, Διακονιάρη, έκανε πράγμα κακό ο Στράβος στη γιαγιά! Μαμά Βαρθενόπη, ευτυχώς που είναι γριά και δεν μπορεί να γεννήσει. Αν ήταν πιο νέα, η γιαγιά θα λακάνει τα τσικάκι. Του μπέκα μπουνταλούδες, ο καλός ο Μήλος, ούλα τα αλέθη. Η Λίτα, ποιος Μήλος. Λοιπόν, δεν σου πείτε να τελειώσαμε την επιστολή. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, δώστε να τυχοκάσω. Δηλώστε και. Γράφτε τώρα τη διεύθυνση του Υπουργείου που πηγαίνει. Υπουργείων Οικονομικών, Γενικών Γραμματέων, κύριων Σπανγκοραμενόπουλων. Σπανγκο, εντάξει κύριε Πρόεδρε. Ήταν ανάγκη να τρεις γραμματέα να στείλουμε αυτή την επιστολή. Το χωριό μας κοντεύει να εξαρατεί. Δυστυχώς έτσι είναι. Και χρειαζόμαστε γεωτρήσεις για να πολεμήσουμε αυτή τη φέρα. Αλλά οι γεωτρήσεις σε τρεις γραμματέα για να γίνουν χρειάζονται πολλά χρήματα. Χρήματα που μόνο το Υπουργείο μπορεί να διαθέσει. Και τι δεν κάναμε, εράδες, λοταρίες. Μα δυστυχώς τα κέρδη που απέδωσαν ήταν μηδαμινά. Μηδαμινά βέβαια. Οι άνθρωποι των γύρω χωριών δεν συγκινήθηκαν καθόλου από την ξεραίδα που μας στείλει το χωριό μας. Μόνο όταν κρούσει και τη δικιά τους την πόρτα η συμφορά, τότε θα καταλάβουν. Έτσι, κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνούν οι άνθρωποι. Μας πάνε στην δρόμη στην επιστολή. Ναι, δεσμείς, πηγαίνετε. Όσο πιο γρήγορα φτάσει στον προορισμό της η επιστολή, τόσο το καλύτερο. Βοήθεια! Βοήθεια και με βιάσανε! Βοήθεια! Εβιάσανε τη γιαγιά μου! Καλημέρα, τι λέτε! Τι τα λέγανε κερά γραμματέρα μου! Με βιάσανε! Εβιάσανε τη γιαγιά μου! Πάντα το έλεγα εγώ, είναι κακό που μένουν τόσοι Αλβανοί στο χωριό. Κι εγώ το λέω κερά γραμματέα μου, κακό! Μα είδα σκέψη έχουνε οι Αλβανοί! Πώς δεν έχουν σκέψη! Τα βάλανε με μια γρία γυναίκα! Δεν σεβάστηκαν τα γερατιά της και τα χρόνια που τη βαραίνουν! Βοήθεια! Εβιάσανε τη γιαγιά μου! Τα ακούσαμε, παιδί μου! Βιάσανε οι Αλβανοί τη γιαγιά σου! Μα δεν με βιάσανε οι Αλβανοί! Δεν σε βίασαν γιαγιά οι Αλβανοί! Αν ποιος σε βίασε! Ο Ρώσος που δουλεύει στα ποστάνια με τις καρπούζες! Βοήθεια! Εβιάσανε τη γιαγιά μου! Ο Τράβος τον Πραμματευτάδο με βίασε, ναι! Ο Τράβος τον Πραμματευτάδο! Ναι! Και το μόνο που θέλω εδώ είναι να ειδοποιήσεις τον πρόεδρο της κοινότητας να καλέσει ένα στενοφόρο να με πάει στο νοσοκομείο! Βοήθεια, βιάσανε τη γιαγιά μου! Να κάνω τι στο νοσοκομείο! Να κάνω ίντα στο νοσοκομείο! Εξέταση και λόγο! Βασκήσε ο Τράβος Σέντσι και μου το κόλλησανε! Κοπελιές, πού είναι η πεθαρά η Παρθενόπη? Πάει να πουλήσει αγάπη μου, Διακονιάρη, και ένα κεντητό. Και μια πατανία γαμπρά μου, Διακονιάρη. Είπα σας, κοπελιές, πως από δά και μπρος δεν έχουμε ανάγκη να πουλούμε τέτοια πράγματα. Ο Τράγος μας εφέρνει τόσα κέρδη. Πολλά κέρδη, αγάπη μου, Διακονιάρη, με λίγα έξοδα. Και δεν κουραζόμαστε και καθόλου γαμπρά μου, Διακονιάρη. Μπράβο, συντέκνησε, συντέκνη, ελάτε. Στο χωριό σας βρίχνεται ο πιο βαρβάτος τράγος της Κρήτης. Συντέκνησε, συντέκνη! Είναι τράγος καμπερός, τραλαλά, τραλαλά, και βαρβάτος και γερός, τραλαλά, τραλαλά. Του μπέκα, πελάτης έρχεται. Περάστε, μαντάμ. Μα τι μου λέτε, ρε στήλης γραμματέα, τι γρυγά με ρόφι. Θα σκάσω να γελάω. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, τη γρυγά με ρόφι. Δεν είναι γραμματέα, έχω ακούσει.
ότι αυτοί πραγματικά βγάζουν πολλά λεφτά. Λεφτά δεν βγάζει, πρόεδρε. Γιατί όλα τα μηχανήματα του περιμένουν σειρά. Αν ρε παιδί μου, τόση αντοχή έχει αυτό το ζώο. Αντοχή δηλαδή θα ζήλευαν πολλοί άνθρωποι. Με συγχωρείτε, δεν την έχει πάρει, τι κάνει. Μα δεν άκουσε τίποτα, κύριε Βόλτερ. Δεν μου λέτε, δεν θυμίζει. Την επιστολή αυτή την ταχυδρομήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόλαβα. Ήταν από τα τελέγια, την μία νερότη. Τότε μην τη στείλετε. Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί τα χρήματα που χρειαζόμαστε για τις γεωτήσεις δεν θα τα πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά από πού? Από το Βαρβάτο Τράγο. Να πάρει τον Δράγο και να κλείσει και εμάς μέσα. Άντρα μου, διακονιάρη, θα μας κλείσουν στη φυλακή. Γαμπρέ μου, διακονιάρη, θα μας πάρουν τα λεφτά που δούλεψε ο Δράγος. Μωρέ, κουνταλούδες, πολλά λόγια λέτε. Αντέστε να φορτωθούμενε στην κλούβα, να την κοπανίσομενε. Εσάς θα γλιτώσομενε και τον Δράγο και θα γλιτώσομενε και εμείς την αστυνομία. Σοφή σκέψη σου, πεθερά Παρθενόπια, αντέστε, αντέστε. Κοπελιές, πείτε πως μας έχουνε κιόλας τσακωμένους. Με τέτοια ζάλα που κάνει ο Τράγος και χελώνες να μας εκυνηγούνε, θα μας εφτάξουνε. Για μια φορά η αστυνομία, άντρα μου, διακονιάρη, πάει με πιο αργά βήματα κι από τη χελώνα. Ναι, γαμπρέ μου, διακονιάρη, ποτέ μου δεν την έχω δει να θρακάσω τον λαγό. Γαμπρέ μου, διακονιάρη, κοριτσάτσα μου, ένας άνθρωπος βρίσκεται από πίσω μας. Όπα, η αστυνομία! Η αστυνομία! Αλλήλωρό μας! Σταθείτε, πρέπει να μ' ακούσετε, κύριοι πραγματευτάδες! Ήταν ακούσαμε, ναι, κύριε πρόεδρε, πως ο Τράγος είναι κλεμμένος! Ετούτο να τ' ακούσαμε, ναι! Μα δεν είναι κλεμμένος! Δεν είναι κλεμμένος! Καλά, εσύ, κύριε πρόεδρε, δεν είπες πως είναι κλεμμένος! Κοροϊδεύεις μας! Δεν το είπα εγώ,
κυρία πραγματευτή, να εσύ το πες! Εγώ το είπα! Γαμπρέ μου πια κονιάρι, βοριζάσα μου! Στόπι, στόπι! Πεθερά Παρθενόπι, παραδόθηκες κιόλας στην αστυνομία! Γαμπρέ μου πια κονιάρι, να δεν είναι η αστυνομία, ο πρόεδρος της κοινότητας είναι και λέει πως ο πράγος δεν είναι κλεμμένος! Δεν είναι κλεμμένος! Δεν είναι κλεμμένος! Ουι, κοριτσάτσα μου, δεν είναι! Σταθείτε, σταθείτε να δούμε τι θα συμβαίνει. Κύριοι πραγματευτάδες, θα μιλήσω ξεκάθαρα. Τον τράγο σας θέλει να τον αγοράσει η κοινότητα όσο όσο. Να τον αγοράσει η κοινότητα! Η κοινότητα! Η κοινότητα! Ναι, από ό,τι βλέπω εξάλλου, η μετακίνησή σας με τον τράγο είναι πολύ δύσκολη. Σας καθυστερεί αρκετά. Σε δύσκολη θέση μας φέρνεις, κύριε πρόεδρε. Σε πάρα πολύ δύσκολη. Άντρε μου, διακονιάρη, να το κουβεντιάσουμε, ναι. Ναι, γαμπρέ μου, διακονιάρη, αν δεν είναι πολλά λεφτά, να το κουβεντιάσουμε, ναι. Ελπίζω πως αυτή η κουβέντα θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Επιτέλους, δεσποινής γραμματέα, αποκτήσαμε τον πολυπόθητο τράγο. Ναι, κύριε πρόεδρε, τον τράγο που θα σώσει την κοινότητά μας από τη δίψα και το θάνατο. Από τώρα και στο εξής, τα οικονομικά της κοινότητας θα αυξηθούν κατακόρυφα. Οι γεωτρήσεις θα αρχίσουν να ανοίγονται με εντατικούς ρυθμούς. Ο Θεός τελικά, κύριε πρόεδρε, είναι μεγάλος. Μας απάλλαξε από τις χρονοβόρες διατυπώσεις με το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια. Με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, ο Θεός ξέρει πότε θα ενέκρινε το κονδύλι που ζητήσαμε και αν το ενέκρινε δηλαδή, καταλάβατε. Κύριε πρόεδρε, ναι. Να, ο πρώτος πελάτης. Η πρώτη μας πελάτης, αν θέλετε να πείτε. Ω, τον αγαπητό Νίκο. Γεια σας, έφερα την κατσίκα στη γιαγιά μου. Πολύ καλά έκαμες, αγαπητέ Νίκο. Καλύτερα που δεν την έφερε η γιαγιά σου. Μήπως είχαμε δηλαδή πάλι τα ίδια δραματικά επεισόδια με τον τράγο. Βλέπεις, ο τράγος είναι πολύ βαρβάτος. Και κάθε τι που κινείται πάνω στη γη και είναι θηλυκού γένους, κινδυνεύει. Κύριε πρόεδρε, έχω μια απορία. Παρακαλώ. Η γραμματέας πώς τη γλιτώνει? Μα είναι απλό, αγαπητέ Νίκο. Η γραμματέας είναι ταμείας της επιχείρησής μας, που όπως βλέπεις λέγεται Κοινοτικές Σεξουαλικές Επιχειρήσεις ΑΕ. Ο τράγος όλα τα μέλη της επιχείρησης τα σέβεται και δεν τα βλέπει με καθόλου σεξουαλικό μάτι. Έτσι εξηγείται. Ναι, μα έλα, έλα. Έλα, αγόρι μου Μάρκο, έλα, έλα, έλα. Κάμε το καθήκον σου. Έλα, Μάρκο, αγόρι μου. Μάρκο! Ναι, του δώσαμε το όνομα Μάρκος από το όνομα ενός γέρου που ζούσε στο χωριό. Oh. Ήταν κι αυτός πάρα πολύ βαρβάτος. Δεν άφηνε θηλυκιά γάτα. Μα έλα, αγάπη μου Μάρκο, έλα. Μα τι βλέπω, ο Μάρκος δεν κινείται καθόλου, καθόλου. Πολύ ανησυχώ, κύριε πρόεδρε. Πρώτος πελάτης για τον Μάρκο και λες και δεν έχει καθόλου σεξουαλικό αίσθητο. Δεν ξέρω, έλα βρε Μάρκο αγόρι μου, βρες την όρεξή σου. Τώρα που έγινες κοινοτικός, έχασες το κέφι σου. Έλα παλικάρι Μάρκο, κάμε το καθήκον σου για να μην το πεις και εσύ και εμείς από τη δίψα. Πράγμα δεν γίνεται, φεύγω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τον Μάρκο. Κάτι ανεξήγητο συμβαίνει. Λες, κύριε πρόεδρε, να ρώσεις ο Μάρκος και τον αγοράσαμε τόσα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το μόνο που μπορώ να πω στο Μάρκο, το μόνο που μπορώ να σου πω, βρε Μάρκο, είναι πού σου ρε ζήλη, Μάρκο, να. Αγαπητοί συντέκνοι, αγαπητές συντέκνησες του Ρουμελί, έλατε να ψωνίσετε από την Πτωχομάνα. Όλα μας τα είδη προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Χαρίζομαι κύριε, δεν πουλούμε. Έλατε να αγοράσετε από την Πτωχομάνα. Ελάτε. Ήταν, κύριε πρόεδρε, πώς πάει ο τράγος. Κύριε πρόεδρε, θα έχετε δά και μια εβδομάδα οικονομής λεπτά που δεν θα έχετε που να τα βάλετε, ε. Λεφτά, πράγμα κύριοι πραγματευτάδες. Τώρα και μια εβδομάδα που τον έχουμε αγοράσει, του έχουν φέρει τουλάχιστον 50 κατσίκες και καμιά δεν ικανοποίησε. Καμιά. 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 Μυστήριο. Καμία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι έπαθε. Τούτο να, κύριε πρόεδρε, μόνο ο ίδιος ο τράγος μπορεί να μας το πει. Γαμπρέ μου για κονιάρι, ρώτηξε τον, ναι. Να ρωτήξει τον τράγο, περίεργο. Ναι, κύριε πρόεδρε,
Όσο και να σου φαίνεται περίεργο, άμα τον ερωτήξω, θα μου πει το λοιπόν. Μπε, μπε, μπε. Τι σας είπε? Ο Τράγος το λοιπόν είπενε πως κορόιδωνε εδώ που μπήκαινε στο δημόσιο να δουλεύει. Μα τι βλακίες είναι αυτές! Του μπέκα, κύριε πρόεδρε, ό,τι λέει ο Τράγος, το λέει κατόπι ορίμου σκέψεως. Του μπέκα. Ο πραγματευτή. Κουβαλίστρε, μπελονάκια, φιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια, την αγάπη